πολλές φορές στη διάρκεια της συνταγματικής αναθεώρησης και σε αυτή την αναθεωρητική Βουλή και στην προηγούμενη, την προτείνουσα Βουλή, ακούστηκε από σχεδόν όλα τα κόμματα ότι το Σύνταγμα είναι πεδίο συνενέσεων, συγκλήσεων και ότι η τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να μένει έξω από αυτό. Για τα κόμματα που υπερασπίζονται αυτό το σύστημα, αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα και ορκίζονται πίστη σε αυτό το αντιλαϊκό Σύνταγμα, είναι όντως έτσι. Η διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, παρά τις όποιες υπαρκτές διαφορές τους, που έχουν οπωσδήποτε να κάνουν και με τις καταβολές τους και με τα ακροατήρια που απευθύνονται και με τις διάφορες σκοπιμότητες της στιγμής και άλλα, είναι μια διαδικασία σύγκλησης και συνένεσης, άλλωστε είναι κόμματα ίδιας σκοπής. Οι καυγάδες σε επιμέρους ζητήματα δεν μπορούν να κρύψουν τις συγκλήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, σε μια σειρά κρίσιμα άρθρα, ανεξάρτητα πώς αυτό θα εκφραστεί στις ψηφοφορίες. Συγκλήσεις που αποτυπώνουν και τη συνολικότερη πολιτική στρατηγική τους ταύτιση. Για παράδειγμα, υπήρξε σύμπτωση στο μείζον ζήτημα της αλλαγής της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και της αποσύνδεσης από τη διενέργεια εκλογών. Παρά το γεγονός ότι δεν τα βρίσκεται στο πώς θα γίνεται η εκλογή, γιατί εκεί υπησέρχονται και μικροκομματικές σκοπιμότητες, τι εκφράζει όμως η συνολική σύμπτωση? Εκφράζει την κοινή σας επιδίωξη να μην διαταράσετε για κανένα λόγο η κυβερνητική σταθερότητα, η συνέχεια του κράτους και των κυβερνήσεων, δηλαδή να μην διακόπτεται η άσκηση της κυρίαρχης πολιτικής, είτε εξαιτίας εσωτερικών αντιφάσεων του ίδιου του συστήματος, είτε κάτω από την πίεση του λαϊκού παράγοντα, του λαϊκού κινήματος. Υπήρξε επίσης σύμπτωση στο ζήτημα των ονομαζόμενων ανεξάρτητων αρχών, που παίζουν ρόλο περισσότερο στροχονόμοι επιχειρηματικών αλλά και πολιτικών συμφερόντων, αρκετές φορές ως προάγγελοι νέων αντιλαϊκών επιλογών με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, αφού αρκετές ούτε στοιχειωδώς δεν μπορούν να εκπληρώσουν το ρόλο για τον οποίο υποτίθεται συστάθηκαν. Υπήρξε σύμπτωση απόψεων μεταξύ σας να μην καταργηθεί τελείως ο απαράδεκτος νόμος περί ευθύνης υπουργών, που ήταν όμως πάγιο αίτημα, αφού παρά τις όποιες βελτιώσεις εξακολουθεί η Βουλή να έχει εισαγγελικές αρμοδιότητες. Και φυσικά υπήρξε σύμπτωση όσον αφορά την απόρριψη όλων των προτάσεων του ΚΚΕ και στην προτείνουσα προηγούμενη και στην σημερινή αναθεωρητική Βουλή. Προτάσεις του ΚΚΕ που είχαν να κάνουν με την διεύρυνση λαϊκών δημοκρατικών δικαιωμάτων, κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, με την κατάργηση των προκλητικών προνομίων των εφοπλιστών, του ξένου κεφαλαίου, με την κατάργηση έστω κάποιων αναχρονισμών που επιβιώνουν στο Σύνταγμα. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε πολύ καλά πως δεν έχουμε αυταπάτες, ότι μπορεί να υπάρξει ένα πραγματικά δημοκρατικό προοδευτικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου, της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, που είναι και η πηγή, η αιτία των δεινών του λαού. Από τη Νέα Δημοκρατία αυτή η στάση ήταν απολύτως αναμενόμενη, γιατί απλά εκφράζει τον συντηρητισμό ενός αυθεντικού και παραδοσιακού κόμματος της αστικής τάξης. Από πού και ως πού όμως είναι προοδευτική η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν δεν τολμά να αποδεχτεί την κατάργηση της αναχρονιστικής διασύνδεσης και αλληλεξάρτησης κράτους-εκκλησίας με τον πλήρη διαχωρισμό τους, ο οποίος σε άλλες χώρες έχει συντελεστεί πριν δεκαετίες, ακόμα και πριν ένα αιώνα και βάλε. Αυτόν βέβαια τον κάλπικο προοδευτισμό του τον στηρίζει και τον καλλιεργεί και το ίδιο το αναχρονιστικό ακροδεξιό ιερατείο εντός της συντηρητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και εκτός φυσικά αυτής, με τις θέσεις που προβάλλει,
δίνοντας τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να χειραγωγεί έτσι ευκολότερα ριζοσπαστικές δυνάμεις εν ονόματι αυτού του κάλπικου προοδευτισμού της δήθεν αριστεροσύνης του. Αλήθεια, από πού και ως πού είναι προοδευτική η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ όταν φτάνει στο σημείο να ξεπατικώνει από το γερμανικό σύνταγμα άρθρα όπως αυτό για την επικοδομητική πρόταση της πιστείας που στην ουσία οδηγεί σε κυβερνήσεις μειοψηφίας και μάλιστα με τη βούλα του συντάγματος. Πρόκειται για πραγματικό μνημείο μιας ιερής για σας αστικής κυβερνητικής σταθερότητας στην οποία έχετε προσχωρήσει. Ακόμη και οι προτάσεις σας για τα κοινωνικά δικαιώματα ή τα δημοψηφίσματα είναι ψευδεπίγραφες, αφού οι περισσότερες προτάσεις σας, παραδείγματος χάρη για τα κοινωνικά δικαιώματα, διαπνέονται από τη λογική των ελάχιστων, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ακόμα αυτοδιάψευση και δική σας βεβαίως και του αστικού συντάγματος, ότι δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εξασφαλίσει αυτό την πραγματική ισότητα. Αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα, τη νεολαία, ότι μία από τις αλλαγές αυτές είναι η συνταγματική καθιέρωση της λογικής της ακραίας φτώχειας, του ελάχιστου επίπεδου διαβίωσης, ενός εγγυημένου εισοδήματος, που μόνο αυτό θα έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει το κράτος και από εκεί και πέρα ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Βάζεται μάλιστα ξεδιάντροπα και το ζήτημα της αξιοπρέπειας. Όμως αξιοπρέπεια σήμερα είναι ο άνθρωπος να ζει με βάση τις δυνατότητες που του προσφέρει η εποχή, τις δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας. Η λογική της ανακύκλωσης της ακραίας φτώχειας, της εξίσωσης προς τα κάτω αναγκών και δικαιωμάτων, της λογικής ο φτωχός να πληρώνει για το φτωχότερο, για να μην δημιουργούνται και μόνιμες εστίες φτώχειας, που δυνητικά μπορεί να γίνουν και απειλητικές, δεν είναι φυσικά ούτε πρόταση στενά και αποκλειστικά της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια ολόκληρη στρατηγική που υπάρχει συνολικά στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λανσάρεται ως το νέο μοντέλο του δίθεν κοινωνικού κράτους. Πρόκληση αποτελεί και η ρητορική σας όταν προσπαθείτε να εμφανιστείτε ως υπερασπιστές του κοινωνικού κράτους, των κοινωνικών δικαιωμάτων, όταν την ίδια στιγμή ακόμα νοπέσει η υπογραφή σας στο τρίτο μνημόνιο, σε πλήθος μέτρων που τσάκισαν μισθούς, συντάξεις, διατήρησαν και αύξησαν τα χαράτσια, χτύπησαν το δικαίωμα στην απεργία, γιγάντωσαν την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση, τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Η δε πρόταση για τα δημοψηφίσματα είναι μια καρικατούρα που μπορεί πολύ εύκολα να ακυρώνει οποιαδήποτε στιγμή τη θέληση του λαού, είτε εκλίνεστε ως ανήλικοι είτε ως ενήλικοι στα δωμάτια των θεσμικών εταίρων σας και φίλων σας και απεργάζεστε σχέδια και μνημόνια ενάντια στο λαό μας σαν αυτά που γνωρίσαμε. Σαν το δημοψήφισμα και ό,τι ακολούθησε αυτό που κάνατε πριν 5 χρόνια, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις. Συνεπώς, όντως η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης δεν είναι μια διαδικασία ουδέτερη και ανεξάρτητη από τη συνολικότερη πολιτική αντιπαράθεση. Απλά το ζήτημα είναι να βλέπουμε ποια είναι η κύρια αντιπαράθεση, ποιες είναι οι πραγματικές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των κομμάτων. Και αν προσεγγίσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση με αυτά τα κριτήρια, θα διαπιστώσουμε ότι βασικός στόχος τόσο της Νέας Δημοκρατίας που έχει σήμερα την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ που είχε την πλειοψηφία στην προηγούμενη Βουλή, την προτείνουσα Βουλή, είναι να γίνουν όλες αυτές οι αναγκαίες αλλαγές στο Σύνταγμα που θα θωρακίζουν παραπέρα το αστικό κράτος, τις κυβερνήσεις του, από πιθανούς κινδύνους αστάθειας που σίγουρα θα προκύψουν στο μέλλον. Άλλωστε, παρά το κλίμα εφορίας που προσπαθείτε να καλλιεργήσετε στο λαό, οι εξελίξεις σας διαψεύδουν. Και τι δείχνουν αυτές οι εξελίξεις? Πρώτον, ενισχύονται τα στοιχεία που δείχνουν επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Δεύτερον,
οξύνονται οι αντιθέσεις μεταξύ ιμπεριαλιστικών κρατών και διεθνών ενώσεών τους. Τρίτο, εντείνονται οι πολεμικές προετοιμασίες, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο. Όλες αυτές οι εξελίξεις είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσουν και τη χώρα μας, η οποία μετέχει ενεργά σε αυτούς τους σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς. Είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσουν μεγαλύτερα ή μικρότερα προβλήματα αστάθειας. Εμείς επιδιώκουμε ο ελληνικός λαός να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις πιθανές εξελίξεις χωρίς φόβο, χωρίς μυρολατρία, αλλά να τις αντιμετωπίσει με όρους κινήματος, οργάνωσης, ενωμένης λαϊκής πάλης, με όρους σύγκρουσης με αυτή τη σαπίλα του συστήματος. Το δικό σας άγχος είναι να διαμορφώσετε το κατάλληλο νομικό οπλοστάσιο και στο επίπεδο του Συντάγματος, μη τυχόν και αυτές οι εξελίξεις απειλήσουν τη σταθερότητα της αστικής εξουσίας. Και αυτό το νομικό οπλοστάσιο δεν εξαντλείται μόνο στο Σύνταγμα. Διαπερνά και άλλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, όπως είναι το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, όπως ήταν η κατάργηση του ασύλου και η καταστολή, όπως είναι ο νέος ποινικός κώδικας με όλες τις αντιδραστικές διατάξεις που ενσωματώνει, όπως είναι επίσης ο συνδικαλιστικός νόμος και τόσα άλλα ακόμη. Η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί συνεπώς την απαραίτητη νομική θεμελίωση της προσαρμογής του κράτους στις παραπάνω συνθήκες, την βάση για τον καταιγισμό νέων μέτρων για την μεγαλύτερη επίθεση σε δικαιώματα του λαού και της νεολαίας. Εδώ που τα λέμε, αυτό είναι και το πραγματικό περιεχόμενο του ερωτήματος που θέτετε όλοι. Ποια ήταν η αντοχή του Συντάγματος στην περίοδο της κρίσης? Γιατί το ερώτημα δεν αφορά το αν το Σύνταγμα προστάτεψε εργατικά λαϊκά δικαιώματα, γιατί κανένα τέτοιο Σύνταγμα και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προστατέψει αποτελεσματικά τα λαϊκά δικαιώματα. Αφού ξέρουμε όλοι ότι ακόμη και αν υπάρχει μια κάποια προστασία στο Σύνταγμα για μια σειρά δικαιώματα, την οποία και εμείς φυσικά επιδιώκουμε, την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν στο ίδιο Σύνταγμα ρήτρες, παραθυράκια, εξαιρέσεις, η επίκληση του δημόσιου συμφέροντος, της δημόσιας τάξης, η ερμηνεία του Συντάγματος με βάση τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε σε κρίσιμες καμπές, όταν αυτό απαιτούν οι ανάγκες του συστήματος, αυτά τα δικαιώματα να πετιούνται κυριολεκτικά στον κάλαθο των αχρήστων. Το είδαμε αυτό κατά κόρον τα χρόνια της κρίσης. Το πώς, παραδείγματος χάρη, κρίθηκαν συνταγματικά βάρβαρα ταξικά μέτρα, αφού σε πολλές περιπτώσεις όταν χρειάστηκε πετάχθηκε στο καλάθι των αχρήστων και το ίδιο, αυτό το ίδιο το Σύνταγμα. Όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, βασικό άρθρο αυτής της αναθεώρησης είναι αυτό που αφορά την αλλαγή της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, που έχει σαν βασικό στόχο να μην υπάρχει προσφυγή στις κάλπες από μια αποτυχημένη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από τη Βουλή. Και κάπως έτσι αρχίζουν τα διέξοδα όλων σας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει εκλογή από το λαό, μια πρόταση που την απέρριψαν ακόμα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην προτείνουσα προηγούμενη Βουλή, γιατί εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας με γενικές εκλογές είναι δεδομένο ότι αντικειμενικά θα ισχυροποιούσε το ρόλο του. Δηλαδή το ρόλο ενός μονοπρόσωπου θεσμού, ακόμα και με τις περιορισμένες σχετικά αρμοδιότητες που έχει σήμερα στο πλαίσιο του σημερινού Συντάγματος. Χώρια που εκ των πραγμάτων θα άνοιγε και τη συζήτηση για αύξηση αυτών των αρμοδιοτήτων στο μέλλον. Γιατί η ισχύς που θα προσέδιδε η γενική ψήφος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αντικειμενικά θα άνοιγε τη συζήτηση ότι αυτή η ισχύς δεν μπορεί να μένει γυμνή, αλλά θα πρέπει να ενδυθεί με επιπλέον σημαντικές και ουσιαστικές αρμοδιότητες. Παρόμοια πρόταση είχε παλιότερα και η Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτή η πρόταση, που επαναλαμβάνω κατά τη γνώμη μας είναι μια αντιδραστική πρόταση, όσο και αν εμφανίζεται ότι έχει μια δημοκρατικοφάνεια, απηχεί και γενικότερους προβληματισμούς που υπάρχουν. Προβληματισμοί που αφορούν στην μετεξέλιξη του θεσμού του Προέδρου της Δημοκρατίας σε ένα θεσμό πιο καθοριστικό σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση κυβερνητικής
πολιτική σταθερότητα του συστήματος. Η Νέα Δημοκρατία λέει εκλογή με απόλυτη ή και με σχετική πλειοψηφία. Μάλιστα, το αρχικό σας σχέδιο πρόβλεπε εκλογή του πρεσβύτερου ή και με κλήρωση, το οποίο και το αποσύρατε βεβαίως. Είναι τέτοια η προσήλωσή σας στον αντιλαϊκό στόχο της περιβόητης κυβερνητικής σταθερότητας, που για να την επιτύχετε καταφεύγετε είτε μερικές φορές σε αστεία, είτε και σε επικίνδυνα σχήματα. Κατά τη γνώμη μας, ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας συγκαταλέγεται έτσι και αλλιώς στο σκληρό πυρήνα της εξουσίας. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι θεματοφύλακας του κύρους αυτού του πυρήνα και ο υψηλότερος εκφραστής του. Και επειδή ακριβώς παίζει αυτόν τον ρόλο, γι' αυτό και επιδιώκεται να περιβάλλεται αυτό, από το φωτοστέφανο αυτό της συνένεσης, και όλοι σας αναζητείτε, επαναλαμβάνω με τις ιδιαίτερες σκοπιμότητες βέβαια του καθενός, τρόπους για το πώς θα εξασφαλίζεται αυτό. Όμως δυστυχώς ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι υποχρεωμένος να κινηθεί μέσα σε ένα δοσμένο αντιλαϊκό πολιτικό πλαίσιο, να επικυρώνει αντιλαϊκές αποφάσεις της πλειοψηφίας της Βουλής, να εκφράζει τους γενικότερους αντιλαϊκούς στόχους της κυρίαρχης πολιτικής, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Την άρχουσα τάξη, ειδικά σήμερα, δεν την ενδιαφέρει πρωταρχικά αν αυτό το πρόσωπο θα προέρχεται από τον Α ή από τον Β πολιτικό χώρο. Την ενδιαφέρει κυρίως αυτό το πρόσωπο να τηρεί αυτό το πλαίσιο. Αν μάλιστα αυτό το πρόσωπο έχει και την ταμπέλα της προοδευτικότητας, αριστεροφάνειας και πάει λέγοντας, τόσο το καλύτερο. Χώρια φυσικά από το γενικότερο ιδεολογικοπολιτικό ρόλο που παίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη θεσμική παρουσία του και με τις κάθε τόσο παρεμβάσεις του. Και αυτός ο ρόλος δεν αλλάζει αν ο Πρόεδρος έχει εκείνες ή τις άλλες αρμοδιότητες, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Όπως επίσης αυτός ο ρόλος δεν αλλάζει αν εκλέγεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η ουσία παραμένει η ίδια. Γι' αυτό και εμείς, το ΚΚΕ, δεν συνενούμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όχι γιατί επικεντρώνουμε στο πρόσωπο που προτείνεται κάθε φορά ή στις αρμοδιότητες που έχει ή τον τρόπο εκλογής που προκρίνεται από το Σύνταγμα, αλλά γιατί δεν συμφωνούμε και δεν συνενούμε σε ό,τι εκφράζει ο θεσμός σε αυτό το πλαίσιο του υπάρχοντος συστήματος. Επίσης, κυρίες και κύριοι, ισχυρίζεστε ότι άλλος στόχος της συνταγματικής αναθεώρησης είναι η προσπάθεια, όπως λέτε, της διάσωσης της τιμής του αστικού πολιτικού συστήματος που δέχτηκε πλήγμα τα χρόνια της κρίσης, των μνημονίων, εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Δηλαδή, στην ουσία επιδιώκεται ένα μακιγιάζ, ισχυρίζεστε. Γιατί η αντιλαϊκή πολιτική δεν είναι ζήτημα γενικά ηθικό, είναι ζήτημα ταξικό. Απορρέει από το ίδιο το σύστημα και τις πολιτικές που υπηρετείται. Και μπορεί να υπάρχουν έντιμοι ως άτομα πολιτικοί που όμως να υποστηρίζουν βάρβαρες, άδικες πολιτικές. Άλλο πράγμα βέβαια ότι από αυτό το σύστημα πηγάζει ταυτόχρονα και η μίζα και η διαφθορά, η διαπλοκή, γιατί είναι, πώς να το κάνουμε, ένα σύστημα που έχει ως οξυγόνο του μόνο το κέρδος, το οποίο επιδιώκεται και με νόμιμο και με παράνομο τρόπο. Περιορίζεται λοιπόν τη συζήτηση για τα θέματα αυτά στο άρθρο 86, περί ευθύνης υπουργών. Και ενώ το αίτημα ήταν η πλήρη κατάργησή του, τελικά το διατηρείται έστω με κάποιες βελτιώσεις. Γιατί τόσο η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο ακόμη περισσότερο η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, δεν ακουμπά ένα βασικό πυρήνα του άρθρου αυτού, που ήταν η ανάθεση στη Βουλή εισαγγελικών αρμοδιοτήτων, που τελικά, όπως έχει δείξει η εμπειρία, αυτές οι αρμοδιότητες δεν αξιοποιούνται για να γίνεται και ουσιαστική έρευνα, αλλά για να παίζονται τα διάφορα πολιτικά παιχνίδια. Τι φοβάστε αλήθεια και δεν προχωράτε στην πλήρη καταργησή του, όπως προτείνει το ΚΚΕ, ώστε να δικάζονται οι υπουργοί όπως όλοι οι πολίτες και διατηρείτε την ευχέρεια της κάθε φορά κυβερνητικής πλειοψηφίας να αποφασίζει τη δίωξή τους. Το ΚΚΕ τόσο στην προτείνουσα όσο και στην αναθεωρητική Βουλή
κατέθεσε προτάσεις για μια σειρά από συνταγματικές διατάξεις, οι οποίες κάποιες απορρίφθηκαν, μετεπένων κάποιες. Άλλες απορρίφθηκαν με πιο εκοφαντικό τρόπο, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, όσο και από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, απορρίψατε τις προτάσεις για απαγόρευση εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων με την κατάργηση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει την μεταβολή στα όρια του ελληνικού κράτους. Απορρίψατε για απαγόρευση διέλευσης από τη χώρα μας και τη στάθμιση σε αυτή ξένων στρατιωτικών δυνάμεων, την απαγόρευση παραχώρησης βάσεων και άλλων διευκολύνσεων, την απαγόρευση παραγωγής, απόκτησης και παραμονής πυρηνικών και χημικών όπλων στη χώρα μας, αλλά και με την κατάργηση συνολικά του άρθρου 28 του Συντάγματος, με την οποία αναγνωρίζεται η υπεροχή του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων έναντι του εσωτερικού ελληνικού δικαίου. Φαίνεται ότι είναι κοινής αποδοχής τα όσα ομολόγησε κοινικά ο Υπουργός Άμυνας πριν λίγες μέρες, ότι οι Έλληνες στρατιώτες θα ξαναματώσουν, λέει, στο πλευρό των Αμερικανοατοικών φωνιάδων για να προωθούνται συμφέροντα διεθνικών και ελληνικών μονοπωλίων και να αιματοκυλούνται οι λαοί τελικά. Απορρίψατε από κοινού τις προτάσεις για διεύρυνση κοινωνικών, συνδικαλιστικών, πολιτικών δικαιωμάτων, όπως η εξασφάλιση του απορρίτου της προσωπικής ζωής και η πλήρης απαγόρευση της συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση, όπως η διεύρυνση του δικαιώματος της απεργίας, η πλήρης κατοχύρωση χωρίς περιορισμούς των ελεύθερων συλλογικών συμβάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η κατοχύρωση του δικαιώματος της συνδικαλιστικής έκφρασης των μονίμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και της πλήρους πολιτικής και κοινωνικής δραστηριότητάς τους, αλλά και η πλήρης διασφάλιση του αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας με απαγόρευση στη λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και με πλήρη κατοχύρωση στη δωρεάν παροχής παιδείας για όσους βρίσκονται στη χώρα μας. Απορρίψατε την πλήρη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υγείας πρόνοιας αποκλειστικά από το δημόσιο, δωρεάν, με απαγόρευση της όποιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, ειδικά σε αυτόν τον κρίσιμο για το λαό νευραλγικό τομέα. Απορρίψατε την διασφάλιση του δημόσιου αποκλειστικά χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. Απορρίψατε επίσης την πλήρη κατοχύρωση του δικαιώματος να συνέρχονται και να συναθρίζονται οι ευρισκόμενοι στη χώρα μας με ταυτόχρονη κατάργηση των όποιων περιορισμών στις δημόσιες συναθρήσεις. Απορρίψατε την τροποποίηση του άρθρου 18, έτσι ώστε ο ορυκτός πλούτος της χώρας, τα κοινωνικά αγαθά, οι δημόσιες εκτάσεις σε ορεινούς όγκους, αιγιαλούς, αρχαιολογικούς χώρους κλπ. Να μην μπορούν να παραχωρηθούν με κανένα τρόπο σε τρίτους που τους λιμένονται για εκμετάλλευση. Απορρίψατε από κοινού τη συνταγματική κατοχύρωση ως πάγιο εκλογικού συστήματος της απλής ανώθευτης αναλογικής. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ στις προτάσεις που κατέθεσε ως κυβέρνηση και το πόνους διατηρούσε για το πρώτο κόμμα στο 10% και το πλαφόν διατήρησε και άλλα δεν ακούμπησε. Απορρίψατε την πρόταση για κατάργηση της επιλογής, δηλαδή του διορισμού ουσιαστικά της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως και του απαράδεκτου άρθρου 48 για την κατάσταση πολιορκίας. Η κοινή σας απορριπτική στάση απέναντι στις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι ένα στοιχείο της ταύτισής σας σε αυτά τα ζητήματα. Δεν περιμέναμε βέβαια κάτι διαφορετικό. Άλλωστε, η αξία αυτών των προτάσεων δεν κρίνεται τελικά από την τύχη που θα έχουν εντός αυτού εδώ του αστικού κοινοβουλίου, αλλά από το αν αυτές τελικά αργά ή γρήγορα γίνουν υπόθεση πάλης και αλλαγής από τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Η υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων για να αντιστοιχηθούν με βάση τις πραγματικές, τις σύγχρονες ανάγκες απαιτούν συνολικά βαθύτερες αλλαγές στην οικονομία, στην εξουσία και ριζική αλλαγή
του σημερινού συντάγματος. Σας ευχαριστώ.